Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο τερματισμός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περίπου 6 μήνες από σήμερα θα οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων της Ευρωζώνης την ίδια περίοδο που η Ελλάδα προσπαθεί να ανακτήσει μια βιώσιμη επαφή με τις αγορές. Χθες, ο αναπληρωτής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Φίλιπ Γκέρσον, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, τόνισε πως η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλη εμπροστοβαρή ελάφρυνση του χρέους, χωρίς πολλά εάν και εφόσον, ξεκαθαρίζοντας πως χωρίς μια τέτοια ελάφρυνση εκτιμωνεί ο κίνδυνος στο βάρος του χρέους να εκτροχιάσει ξανά την ελληνική οικονομία. Παρά τις συστάσεις όμως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μεγάλη ελάφρυνση του χρέους, Βερολίνο και Βρυξέλλες υποστηρίζουν πως η τελική απόφαση που θα ληφθεί στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου για το χρέος θα επικεντρώνεται μόνο στο ορατό μέλλον και δεν θα εκτείνεται σε παρεμβάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Πεπισμένος ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα μέσα στο τρέχον μνημονιακό πλαίσιο, εμφανίζεται ο Κώστας Λαπαβίτσας, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι η χώρα δεν βγαίνει από τα μνημόνια, αλλά θα συνεχίζει να κινείται μέσα στην ίδια πραγματικότητα το επόμενο διάστημα. Μιλώντας στο insider.gr, ο κ. Λαπαβίτσας ξεκαθαρίζει ότι το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι η προσφορά, αλλά η περιορισμένη ζήτηση, η οποία βρίσκεται συνεχώς σε περιστολή. Προκειμένου να αλλάξει αυτό, χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες και είναι απαραίτητες για να υπάρξει επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι η αλλαγή αυτού του μοντέλου δεν είναι εφικτή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο ελληνικό, εκτίμησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lambda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας χθες Πέμπτη. Ωστόσο, όλα κρίνονται από την πορεία του διαγωνισμού για το καζίνο που θα πρέπει να προκηρύξει άμεσα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ο κ. Αθανασίου πρόσθεσε πως η εταιρεία και οι σύμβουλοι της αυξάνουν τους ρυθμούς για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες με στόχο τα πολεοδομικά θέματα να έχουν κλείσει το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο. Πραγματοποιούμε ένα σπριντ μέσα στο μαραθώνιο που λέγεται Ελληνικό για να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος, τόνισε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνο εκ μέσω 780,26 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,20% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.